Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση αφιερωμένη στην 8η Μάρτη, Παγκόσμια ημέρα της εργαζόμενης γυναίκας. Στις 8 Μάρτη του 1857, οι ράφτρες και οι φάντρες της Νέας Υόρκης βγήκαν στους δρόμους διεκδικώντας μείωση του εργάσιμου χρόνου, ίση αμοιβή με τους άντρες συναδέλφους τους και ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς. Σήκωσαν το ανάστημά τους απέναντι στην εργοδοσία και το κράτος της. Το 2024 εμείς, οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου, χρειάζεται να συνεχίσουμε το δρόμο της αγωνιστικής διεκδίκησης για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Βιώνουμε καθημερινά έναν εργασιακό μεσαίωνα. Ζούμε το ανελαίητο χτύπημα των δικαιωμάτων μας στην εργασία και τη μητρότητα, την εκμυδένιση του ελεύθερου χρόνου μας. Σήμερα, 114 χρόνια από την καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, τιμάμε τους αγώνες των εργατριών των προηγούμενων αιώνων. Αυτοί οι αγώνες εξακολουθούν και σήμερα να φωτίζουν τον δρόμο μας. Το μήνυμα της 8ης Μάρτη παραμένει ζωντανό και επίκαιρο, γιατί η ανισοτιμία ζει και βασιλεύει για τις γυναίκες του μόχθου. Όπλο στον αγώνα μας είναι η κοινή δράση του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος με εργατικά σωματεία και ομοσπονδίες, με ενώσεις αυταπασχολουμένων, με φοιτητικούς συλλόγους, με σωματεία συνταξιούχων, για να διεκδικήσουμε ζωή με δικαιώματα για μας και τις οικογένειές μας. Η 8η Μάρτη είναι μέρα διεκδίκησης και αγώνα για ισότιμα δικαιώματα γυναικών και ανδρών στην εργασία, στη μόρφωση, στην οικογένεια, στην κοινωνική δράση. Είναι μέρα αφιερωμένη στις αγωνίστριες της ζωής που τις ξεζουμίζουν οι επιχειρηματικοί κολοσσοί για να κερδίσουν διπλά και τρίδιπλα. Σε αυτές που ακριβοπληρώνουν τη μητρότητα ή τους φαντάζει μακρινό όνειρο, αφού θεωρείται κόστος για την εργοδοσία και το κράτος. Σε αυτές που τους θεωρούν ακόμα και τις Κυριακές για να πλουτίζουν οι εμπορικοί όμιλοι. Σε αυτές που είναι αντιμέτωπες με την ανεργία και μάλιστα σε ποσοστό 64,2%, όπως ανακοίνωσε για το Φλεβάρι του 24 η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Σε αυτές που δεν έχουν ούτε τον ελάχιστο χρόνο για να συμμετέχουν στο σωματείο τους ή στο γυναικείο σύλλογο. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι η αύξηση συμμετοχής γυναικών σε κρατικά όργανα, σε μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι στοιχεία προοδευτικότητας. Όμως η ίδια η πραγματικότητα τους διαψεύδει όταν με γυναίκα πρόεδρο στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι γυναίκες στην Παλαιστίνη σφαγιάζονται καθημερινά αγκαλιά με τα παιδιά τους. Άλλωστε και τα πρόσφατα γεγονότα με την αθώωση του παιδοβιαστή στην υπόθεση βιασμού και μαστροπίας της 12χρονης στον Κολωνό αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι από μόνη της η συμμετοχή γυναικών είτε στη σύνθεση ενός δικαστηρίου είτε ενός κρατικού οργάνου δεν αποτελεί τεκμήριο προοδευτικότητας. Όσο και αν θέλουν να φανούν δίθεν προοδευτικοί λοιπόν ή ότι δίθεν στέκονται δίπλα στη γυναίκα, εμείς ξέρουμε και δεν ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις είναι αυτές που έφτιαξαν το αντεργατικό πλαίσιο που γενικεύει τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, που στερεί χιλιάδες εργαζόμενες, εργολαβικές, εργαζόμενες με μπλοκάκι, αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς από μια σειρά άδειες και επιδόματα. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα αναπληρώτριας εκπαιδευτικού με επαπειλούμενη κοίηση που αναγκάζεται να πηγαίνει στη δουλειά της γιατί δεν δικαιούται άδειες. Δεν ξεχνάμε ότι υπό τη σκέπη όλων των κυβερνήσεων συνεχίστηκαν οι απολύσεις εγγύων, αλλά και η εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας, της πρόνοιας, αναγκάζοντας τις γυναίκες να ακριβοπληρώνουν τις ιατρικές επισκέψεις, τις διαγνωστικές εξετάσεις, τα φάρμακα, τον προγενετικό έλεγχο, τον τοκετό, τον παιδικό σταθμό των παιδιών τους, τη δημιουργική απασχόληση, ακόμα και το εμβόλιο και τη λογοθεραπεία και τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Σκεφτείτε πόσες γυναίκες εργαζόμενες έρχεται ο Σεπτέμβρης και δεν έχουν να πάρουν ούτε τα απαραίτητα στα παιδιά τους για το σχολείο. Δεν ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις, με πρόσχημα την ισότητα των φύλων, φρόντισαν για την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και για τα δύο φύλλα. Όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που έβαλαν την υπογραφή τους αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα προωθούν την ευελιξία και την κινητικότητα, τις ίσες ευκαιρίες ως δίθεν καινοτόμες. Η αλήθεια όμως είναι ότι αποτελούν νέους αντιδραστικούς κανόνες ζωής που επιβάλλουν οι καπιταλιστές σε βάρος των σύγχρονων δικαιωμάτων της γυναίκας του μόχθου σε όλες τις πλευρές της ζωής της. Δεν είναι μονόδρομος η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, των κρατών μελών, που για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων ξεζουμίζουν όλους τους εργαζόμενους
και ακόμα περισσότερο τις γυναίκες εργαζόμενες και καθιστούν τη μητρότητα πεδίο κερδοφορίας και πανάκριβο εμπόρευμα, όπως και τον ελεύθερο χρόνο. Δεν θα τους περάσει, γιατί το κίνητρό μας για να ζήσουμε μια ζωή όπως αξίζει σε εμάς και τα παιδιά μας είναι το πιο ισχυρό όπλο που έχουμε, γιατί για εμάς ο οδηγός είναι οι σύγχρονες ανάγκες μας. Σήμερα που η τεχνολογία κάνει άλματα, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας και επομένως να γίνει πραγματικότητα η γυναικεία ισοτιμία. Υπάρχουν όλες οι υλικές προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί σταθερή εργασία με δικαιώματα, για να εργάζονται όλες οι γυναίκες στο αντικείμενο των σπουδών τους, με δημόσιο και δωρεάν επανειδίκευση, με σταθερό ωράριο, με μείωση του γενικού εργάσιμου χρόνου. Υπάρχουν οι επιστημονικές και τεχνολογικές προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί ολόκληρη προστασία της μητρότητας από το κράτος, η προστασία του γυναικείου οργανισμού με μέτρα υγείας και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Ευχαριστούμε πολύ.